Εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, εντιμότατε κύριε Βουλευτέ, εκλαβρότατε κύριε Πρόεδρε, με το περιημάς συμβούλιο, διοικητικό συμβούλιο, αγαπητοί μου συμπροσκεκλημένοι. Επειδή ό,τι λέγω πάντοτε έχει την αναφορά στην επαρχία στην οποία το χέρι του Θεού με έστειλε και με εφύτευσε, θα ήθελα, για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, να δώσω εξηγήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τον κύριο Πρόεδρο από την πρώτη χρονιά μου έστελναν πρόσκληση για αυτή την ευλογημένη συνάντηση απόψε. Όμως, η κοπή της πίτας ήταν πάντοτε η μέρα νηστίσιμη, η μέρα Τετάρτη. Οι ιεροί κανόνες λέγουν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος που θα ευλογούν ημέρες νηστείας αρτήσιμα φαγητά, από τα χέρια τους να μην μεταλαμβάνεται. Είναι ανάξια, είναι βέβυλα. Γι' αυτό να προσέχετε. Και επειδή εγώ θέλω να εξακτηνώνονται από τα χέρια μου οι ευλογίες του Θεού στο ποίμνιό μου, προσέχω τον εαυτό μου περισσότερο από ό,τι τον πρόσεχα και ως μοναχών και ως διάκονων και ως πρεσβύτερων, έτσι ώστε η ευλογία του Θεού να υπερχιλίζει στην επαρχία στην οποία εκείνος με απέστειλε. Επομένως, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν ήταν η πετιότητή μου η απουσία μου, αλλά φέτο που εσείς, κύριε Πρόεδρε, με την καλή σας καρδιά και με το περιημάς συμβούλιο αλλάξατε και γνώμη και στάση, είδατε, ήρθα αμέσως, έστω κι αν άφησα πίσω μου πολλές εργασίες, για να φανώ συνεπής σε ό,τι είχα υποσχεθεί. Είχατε υποσχεθεί, είχαμε συζητήσει ότι αν γίνει ο μέρος θα έρθει. Επομένως, αυτή τη στιγμή δίνω εξηγήσεις για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Ένας άλλος σύλλογος, Ολυμπίο, με κάλεσε να πάω να κόψω την πίτα η μέρα Κυριακή, 10 η ώρα το πρωί. Που σημαίνει, θα έπρεπε να μην λειτουργήσω. Αν είναι δυνατόν επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή και διάκονος να μην λειτουργούν εν ημέρα Κυριακής. Μάλιστα, οι ιεροί κανόνες λέγουν, τον λόγον υπάτω. Πρέπει να βγω στο κέντρο της εκκλησίας και να πω για ποιον λόγο δεν λειτουργήσα. Και μάλιστα, εάν για τρεις συνεχές Κυριακές δεν λειτουργήσω, πρέπει να καθαιρεθώ. Έτσι λένε οι ιεροί κανόνες. Επομένως, ούτε και εκεί μπόρεσα ούτε εγώ να πάω, ούτε κάποιον εκπρόσωπό μου να αποστείλω, διότι έτσι πρέπει ένας επίσκοπος να ενεργεί, όχι όπως θέλουν οι πολλοί, αλλά όπως θέλει ο Θεός, που είναι ο ένας αυτός που κατευθύνει τη ζωή των ανθρώπων και δι' των χριστιανών. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Πρώτον, για την τιμητική διεμέ πρόσκληση και ευγενική εκ μέρους σας. Δεύτερον, διότι όντως είδατε τις καταθέσεις μου που ήταν και γραπτές και πέρσι και πρόπερσι, τις ενστερνιστήκατε και υπακούσατε όχι σε κάποιο καπρίτσιο ενός δεσπότη, αλλά στο θέλημα του Θεού. Γιατί το θέλημα του Θεού της νηστείας είναι θεόσδοτο και μάλιστα λέγει ο Μέγας Βασίλειος, προς τιμήν του οποίου κόψαμε την πίτα, είναι η πρώτη εντολή του Θεού. Και αν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, είναι γιατί την πρώτη εντολή του Θεού την υποδοπατήσαμε. Δεν είχαμε ποτέ τηρήσει αυτό το νήστευσον, εγκρατεύσου, με συνέπεια σήμερα οι άνθρωποι να πεινάνε από εκείνα τα οποία δεν ενίστευαν κάποτε και δεν εγκρατεύονται. Δεύτερον, και πρωτευόντως θέλω να ευχαριστήσω την αυτού μακαριότητα, τον Αρχιεπίσκοπό μας, όπου γραπτός μου έδωσε την άδεια, γιατί και εγώ γραπτός ζήτησα την άδεια για να έρθω να λάβω μέρος με την περιεμέ εκλεκτή συνοδεία, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χαράλαμπο Κοροβίλα, που είναι ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής της Γης Σου Πρώτης, και τον Ευλαβέστατο Διάκονο της Μητροπόλεως μας Πατέρα Βασίλειο Καπρούλια. Και ήρθαμε έτσι ώστε ενσώματι και οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης να τιμήσουμε, να δώσουμε χαρά, αλλά και να πάρω. Ένα τρίτο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι απόψε συγκινήθηκα, βλέποντάς σας όλους, αφού όλους σχεδόν σας βλέπω στα χωριά και στους συνοικισμούς που περιέρχομαι καθημερινώς, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός και από δυσμόν ηλίου μέχρι ανατολών, και που θα έδινα μία ευχή. Κάποτε αυτή η εκδήλωση να γινόταν και σε οποιαδήποτε πόλη και χωριό της τριφυλίας μας, της ωραίας μας, της μοναδικής, της ανεπανάληπτης, που στον κόσμο άλλο μέρος τέτοιο δεν υπάρχει.
θα έλεγα ότι αποτελεί μία διαμαντόπετρα στις γης στο δαχτυλίδι, έστω κι αν οι πολίτες την περιφρονούν. Δεν πειράζει, τη ζούμε εμείς, τη βιώνουμε εμείς. Χθες το βράδυ η Ιερά Μητρόπολης έκοψε την Αγιοβασιλότητα του Γενικού Φιλοτόπου Ταμείου. Όπως κάθε χρόνο, και κάνουμε τον απολογισμό μας, όπως κάθε χρόνο, αλίμονο αν δεν απολογούμε για αυτά τα οποία κάνουμε ή και για αυτά που δεν κάνουμε. Για τα λάθη μας, για τα σφάλματά μας ή και για τα σωστά τα οποία δρομολογούνται συν Θεό. Και εκεί ήταν πολλοί κόσμος, θα έλεγα σχεδόν ο τριπλάσιος από την απόψε, και όλοι άκουσαν απνευστή την εξαγγελία ότι τώρα εκάλεσα για τρίτη φορά στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και στην Ιερά Σύνοδο να έρθει ο οικονομικός έλεγχος της Εκκλησίας και του Υπουργείου στη Μητρόπολη μας για να ελέγξει την πενταετία, υπερπενταετία, την υπερπενταετή διακονία μου στη Μητρόπολη αυτή που μου έλαγε από το χέρι του Θεού. Και το λέω αυτό γιατί στις μέρες μας οι λέξεις έλεγχος, οι λέξεις αναψηλάφισης οικονομικών ακούγεται αξιολόγηση, ακούγεται βαρύδουπη, σε κάποιους δημιουργεί τρομοκρατία, κάποιοι αποδρούν και κάποιοι αυτοκτονούν. Εμείς, δόξα τω Θεώ, ευρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω, σχεδόν είμαστε μία από τις λίγες Μητροπόλεις, ούτε μας χρωστούν, ούτε τους χρωστούμε. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζατε τι υπήρξε πρώε μου. Απεναντίας. Καθημερινώς δίνουμε μέχρι τώρα 60 μερίδες φαγητό και από 1ης Τρίτου οι 60 θα γίνουν 160 σε όλους εκείνους που δεν έχουν ούτε βραδιάς αλάτι. Και με το έλεος του Θεού σε αυτή την πενταετία έχουν δοθεί πλέον των 3 εκατομμυρίων ευρώ σε εμπεριστάτους αδελφούς μας οι οποίοι τα είχαν και τα έχουν και θα έχουν ακόμη ανάγκη. Διακονούμε τον συνάνθρωπό μας, θα μου επιτρέψετε να πω, τον πατέρα σας, τη μητέρα σας, το γείτονά σας, που πηγαίνω στα χωριά και είναι μόνο δύο κάτοικοι. Και ξέρω το κάθε χωριό πόσους κάτοικους έχει, 18, 12, 11, 9, 7, 6, 5, και που περιμένουν. Και αν δεν πάω λένε άργησες, μα είχα έρθει την περασμένο μήνα, μα ένας μήνας είναι χρόνος για μας. Και το λέω αυτό, διότι τελικά παλιά έλεγαν στο χωριό ένα πέμπινο, ο παπάς και ο δάσκαλος. Τώρα πάει και ο παπάς, αφού δεν διορίζονται, και αφού δεν έχουμε και τα κατάλληλα πρόσωπα για να χειροτονήσουμε, γιατί εγώ είπα, αν βρεθούν οι κατάλληλοι προς χειροτονία, εγώ θα αντιπαρέλθω οποιοδήποτε άλλο οικονομικό πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς ήρθαν 29 υποψήφοι, οι οποίοι δεν είχαν την κατάλληλη παιδεία, προκειμένου για να γίνουν κληρικοί. Και βέβαια φύγαν και άλλοι 9 κληρικοί που δεν θα έπρεπε να έχουν σταθεί. Λοιπόν, εκτός τούτων έχω να αναφέρω και το άλλο. Έκλεισαν όλα τα σχολεία. Τώρα μόλις με ενημέρωσε ο Άγιος Καθηγούμενος ότι έκλεισε και το σχολείο του Μαράθου, που η Μαραθόπολης είναι μια αξιόλογη κομμόπολης, συνεχώς αναπτυσσωμένη. Και φανταστείτε, αν έκλεισε το σχολείο της Μαραθοπόλεως, τι γίνεται στα άλλα τα υπόλοιπα χωριά. Αφού λοιπόν απομακρύνθηκε ο δάσκαλος και ο παπάς, τους έχει αναπημείνει ο επίσκοπός τους, όπου μέσα στην εκκλησία βλέπω την παρουσία όλων σας. Και θα μου πείτε αυτό τι σημαίνει. Ο Άγιος που γιορτάζουμε σήμερα, ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, λέει, όταν λες για κάποιον καλά λόγια, δείχνεις ότι τον αγαπάς. Όταν λες για κάποιον, κάνεις για κάποιον καλά έργα, τότε είναι αμφισβήτητη η αγάπη σου. Αλλά όταν για κάποιον προσεύχεσαι, τότε βάζεις τη σφραγίδα της θυσιαστικής σου αγάπης. Έτσι κι εγώ. Εκείνο που με έχει απομείνει, εκτός βέβαια από το φιλανθρωπικό, το ιεραποστολικό, το τελετουργικό έργο, είναι η προσευχή μου για όλους σας, έτσι ώστε να σας δίνει δύναμη ο Θεός εδώ στην ξενιτιά, γιατί εγώ την Αθήνα τη θεωρώ ξενιτιά, προκειμένου να
αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα δεινά τα οποία περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της Ελλάδος εδώ έχουν συνοστιστεί. Θα ήθελα να πω ότι με ρώτησαν πάρα πολύ, σεβασμιότατε, εδώ βρεθήκατε και ήρθατε, και είπα, όχι, μόλις ήρθα. Πότε με το καλό θα επιστρέψετε, και είπα, με το που θα πούμε το διευκόν θα επιστρέψω. Και μάλιστα αυτό το κάνω και τώρα που είμαι συνοδικός. Πολλές φορές, όταν δεν έχουμε το απόγευμα συνοδικά δικαστήρια πρωτοβάθμια που μέλος των οποίων είμαι, επιστρέφω στην επαρχία μου, γιατί εκτός αυτής δεν μπορώ να αναπνεύσω. Νομίζω ότι παντού είναι μαυρίλα, παντού υπάρχει απελπισία, ενώ εκεί υπάρχει η ελπίδα, εκεί ο ήλιος της τριφυλίας μας λάμπει καλύτερα από οπουδήποτε αλλού. Δεν θέλω περισσότερο να σας κουράσω. Ξεπέρασα κάθε όριο, αλλά θεώρησα πρώτον, ήταν η πρώτη χρονιά όπως λέει ο κύριος Πρόεδρος, εμ' αυτόν απολογούμενον, διότι δεν απολογούνται μόνο τα παιδιά στον πατέρα, αλλά και ο πατέρας στα παιδιά, έτσι ώστε να ξέρουν τι γίνεται, πού πάμε και πού βρισκόμαστε. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας η φετινή χρονιά να είναι καλύτερη από κάθε άλλη προηγούμενη. Να σας δίνει ο Θεός υγεία σωματική που είναι αγαθό πολύτιμο και υγεία ψυχική που είναι αγαθό πολύτιμότερο. Και μέσα σε αυτή τη χρονιά να δείτε ικανοποιημένους όλους τους ευγενείς στόχους της καρδιάς σας. Καλή χρονιά! Ευχαριστώ, Μαριώτη. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.